Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κορινθίας Γιώργος Κωστήρης μίλησε για την αγορά κινήτων, τονίζοντας ότι μειώθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα μέσα σε ένα χρόνο κατά 90% στις οικοδομικές άδειες στην Κορινθία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, παρατηρείται περαιτέρω διερεύνηση του ρυθμού μείωση του όγκου της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Αρχές Σεπτεμβρίου έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την υποδοχή των νέων αιτήσεων για την ένταξη στον καινούριο πια νόμο, το 4178. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο προηγούμενος νόμος, ο 4014, που ίσχυε μέχρι το Μάιο του 2013, κρίθηκε αντισυνταγματικός, και γι' αυτόν τον λόγο να θυμίσω ότι και όσοι ιδιοκτήτες οικοδομών με αυθαιρεσίες είχαν ενταχθεί στον προηγούμενο νόμο, πρέπει να ενταχθούν στον καινούριο νόμο 4178, γιατί έχουν πρόβλημα λόγω αντισυνταγματικότητας με τον προηγούμενο νόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί από το ΙΠΕΧΟΔΕ, από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή από τις 2 ενάτου, από τότε που άνοιξε το σύστημα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 30.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι 2.500 περίπου είναι σε φάση ολοκληρωμένης υπαγωγής, έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η ένταξη, έχει κλείσει ο ηλεκτρονικός φάκελος. Οι υπόλοιπες 22.000 είναι σε επεξεργασία. Και οι υπόλοιπες είναι απλά αίτηση, οι υπόλοιπες 5-6.000 είναι απλά σε μορφή αίτηση ακόμα. Δηλαδή είχαν περάσει, είχαν νομοποιήσει το αφαίρετό τους με τον προηγούμενο νόμο, πρέπει να μπουν ξανά στη διαδικασία και υπάρχει κάποιο κόστος γι' αυτό? Επειδή δημοσιεύτηκε η απόφαση τον Αύγουστο από την Ολομέλεια, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος, θα έχουν πρόβλημα βέβαια. Πρέπει δηλαδή επιβάλλεται να ενταχθούν στον καινούριο νόμο. Τώρα, το κόστος, η ένταξη αυτή από τον παλιό στον καινούριο νόμο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηχανικού που υπέβαλε τον πρώτο φάκελο, τον πρώτο ηλεκτρονικό φάκελο. Το κόστος δεν θεωρώ θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, εξαρτάται από το μηχανικό. Τι γίνεται στην Κορινθία, κύριε Πρόεδρε, πάμε εδώ στα δικά μας, πόσο είναι η μείωση και πόσο είναι, σε πρώτη ποσοστό είναι τα απόλυτα, σπίτια ή τα νίκες? Κοιτάξτε, η Κορινθία αποτελεί και αυτή ένα τμήμα της Ελλάδος. Θα ήταν παράλογο να υπήρχε εξαίρεση για την Κορινθία. Η δραστηριότητα η οικοδομική από τα τελευταία 3 χρόνια που άρχισε η μεγάλη πτώση, ας πούμε, στην οικοδομή μέχρι σήμερα, χωρίς καμία δόση υπερβολής με επίσημα στοιχεία, υπάρχει μια μείωση της τάξης άνω το 90%. Άνω το 90% στις οικοδομικές άδειες. Αν λάβουμε υπόψη ότι και το 10% των οικοδομικών αδειών αφορά όχι καινούργιες οικοδομές, αφορά δηλαδή κάποιες επισκευές, αναθεωρήσεις, δεν αφορά καινούργιες οικοδομές, οι καινούργιες οικοδομές η πτώση είναι πάνω από 55%. Άρα το βλέπουμε και οι ίδιοι. Κάποτε και σηκωνόμαστε το πρωί και βλέπαμε τις μπετονιέρες, τις πρέσες πηγαίνουν στη δουλειά τους. Τώρα βλέπουμε μία μπετονιέρα στον δρόμο, το έχω ξαναπεί, και κοιτάμε να δούμε πού πάει, ποιος είναι ο τυχερός που θα ρίξει και μπετά. Και καταντήσαμε στο σημείο αυτό. Και δεν το λέω για να υπερασπιστώ και να προασπίσω το, με την κακή έννοια, τα συμφέροντα του κλάδου των μηχανικών. Το έχουμε ξαναπεί και το ξέρουμε όλοι. Η οικοδομή είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης. Κινεί την οικονομία εσωτερικά. Γύρω από την οικοδομή υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, πάνω από 80 επαγγέλματα. Δουλεύει χιλιάδες κόσμος. Και να πω για τους συναδέλφους, έχουν ενημερωθεί μέσω email, θα ξαναενημερωθούν όμως, ότι 24 Νοεμβρίου έχουμε τις εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Καλό είναι να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι, τότε είμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι απρόσωπο, τότε είμαστε όλοι μηχανικοί, είμαστε εμείς.